Κύριε Εκπρόσωπε, επανέρχομαι λίγο στο ασφαλιστικό συνταξιδοτικό που αφορά εκατομμύρια, αν είναι συνταξιούχους αλλά και εργαζομένους. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ευθέως την Κυριακή στη ΔΕΘΑ ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Και εσείς πριν από λίγο μιλήσατε, αναφερθήκατε στην πρόταση του κ. Μητσοτάκη λέγοντας ότι είναι μια πρόταση Πινοσέτ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας εξηγήσετε με απλά λόγια γιατί ένας συνταξιούχος ή ένας εργαζόμενος πρέπει να υπερασπιστεί για παράδειγμα το σημερινό νόμο, το ασφαλιστικό, και να μην επιλέξει την πρόταση του κ. Μητσοτάκη ή το αντίθετο. Το ασφαλιστικό του κ. Μητσοτάκη, κύριε Χατζηνικόλα, το ασφαλιστικό Πινοσέτ, είναι ένα πραγματικά επικίνδυνο ασφαλιστικό σύστημα για όλους. Για τους σημερινούς συνταξιούχους, για τους σημερινούς ασφαλισμένους, αλλά και για τους νέους ασφαλισμένους, για τους οποίους υποτίθεται ότι θα ισχύσει. Σε ό,τι αφορά τους σημερινούς συνταξιούχους, ξέρετε ότι οι συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων πληρώνονται μέσω των εισφορών των σημερινών ασφαλισμένων. Έτσι λειτουργεί το ισοζύγιο στα ταμεία της, στα επικουρικά ταμεία, στο επικουρικό ταμείο, στον ΕΦΚΑ. Αν λοιπόν έχουμε διακοπή της ροής εισφορών από τους νέους ασφαλισμένους προς τα επικουρικά ταμεία, αυτό το οποίο θα γίνει, κύριε Χατζηνικόλα, είναι ότι ξαφνικά 1,2, περίπου 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι θα βρεθούν στον αέρα, καθώς τα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα έχουν τους πόρους για να τους πληρώνουν τις σημερινές συντάξεις. Αυτό αφορά τους σημερινούς συνταξιούχους, τους σημερινούς ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν επικουρική ασφάλιση. Θα κοπεί η ροή των πόρων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, άρα τα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους σημερινούς συνταξιούχους. Στον αέρα λοιπόν αυτοί. Σε ό,τι αφορά τώρα τους σημερινούς ασφαλισμένους, αυτοί κάποια στιγμή θα κληθούν να πάρουν σύνταξη. Θα συμπληρώσουν τα έτη που απαιτούνται για να πάρουν σύνταξη. Και τότε τι θα συμβεί με τα ασφαλιστικά ταμεία, κύριε Χατζηνικόλα, που δεν θα έχουν πια ροή χρήματος από τους νέους ασφαλισμένους, οι οποίοι θα έχουν το λεγόμενο κουμπαρά που προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης? Επίσης στον αέρα. Επίσης στον αέρα. Ούτε αυτοί θα πάρουν επικουρική σύνταξη. Πάμε τώρα στους νέους ασφαλισμένους. Τι μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης? Ότι θα εφαρμόσει ένα σύστημα εντός του οποίου ο κάθε ασφαλισμένος θα εισφέρει στον ατομικό του κουμπαρά και κάποια στιγμή στο μέλλον, όταν θα έρθει η ώρα για να πάρει σύνταξη, θα έχει τον ατομικό του κουμπαρά. Και μάλιστα έδωσαν και διάφορα παραδείγματα από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Χατζηδάκης μας είπε, για παράδειγμα, ότι ένας μισθωτός που ξεκινάει σήμερα με 800 ευρώ και με δεδομένο ότι μετά από 32 έτη ασφάλισης θα φτάσει τα 2.000 ευρώ, αν πληρώνει 3% το μήνα, θα καταλήξει στο τέλος του εργασιακού του βίου, όταν έρθει η ώρα πια να πάρει σύνταξη, να έχει έναν κουμπαρά 125.000 ευρώ. Αυτό ήταν το παράδειγμα. Ξέρετε τι απόδοση χρειάζεται για να βγουν αυτά τα μαθηματικά, κύριε Χατζηνικόλα, στα χρήματα που θα εισφέρει στο σύστημα αυτός ο νέος ασφαλισμένος? 7,5%. Ξέρετε ποια ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα έδινε τέτοιες εγγυημένες αποδόσεις? Η Ασπής Πρόνοια. Ξέρετε που βρίσκεται σήμερα η Ασπής Πρόνοια? Δεν υπάρχει. Έχει καταρρεύσει. 124 περιπτώσεις έχουμε τέτοιου τύπου κατάρρευσης ασφαλιστικών και επενδυτικών ταμείων που υποτίθεται ότι έδιναν εγγυημένες αποδόσεις του 5, του 6 και του 7%. Ο κύριος Μητσοτάκης, για να κάνει δώρο στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, θέτει σε κίνδυνο και τους σημερινούς συνταξιούχους και τους σημερινούς ασφαλισμένους, αλλά και τους νέους ασφαλισμένους οι οποίοι υποτίθεται ότι θα εισφέρουν στον ατομικό τους κουμπαρά. Υπάρχει ένα παράδειγμα, το παράδειγμα της AIG στις Ηνωμένες Πολιτείες, που φέσωσε το αμερικανικό δημόσιο με 80 δις ευρώ, ακριβώς επειδή έδινε υποτίθεται υψηλές αποδόσεις στους συνταξιούχους και τελικά κατέρευσε. Αυτά ευαγγελίζεται ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά ονειρεύεται. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης μας λέει και κάτι άλλο. Ότι δήθεν αυτού του τύπου τα συστήματα ισχύουν σε όλη την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Τέτοιου τύπου σύστημα δεν ισχύει πουθενά. Εκτός από κάποιες χώρες οι οποίες προσπάθησαν να το υλοποιήσουν
η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Λιθουανία, η Εσθονία. Η τελευταία από αυτές επέστρεψε στην υποχρεωτική δημόσια επικουρική ασφάλιση, κοινωνική επικουρική ασφάλιση, το 2008, μετά δηλαδή το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Αυτά που προτείνει ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνα για το κοινωνικό σύνολο, για την αναδιανεμητική λογική ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους, είναι επικίνδυνα και για τους σημερινούς ασφαλισμένους, και για τους σημερινούς συνταξιούχους, αλλά και για τους αυριανούς ασφαλισμένους. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά οι πολίτες, διότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να παραπλανήσει τον κόσμο μόνο και μόνο για να δημιουργήσει έδαφος για την κερδοσκοπία ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών.